Ο χρόνος σε αυτή τη γειτονιά στη Θεόπετρα Καλαμπάκας σταμάτησε χθες το απόγευμα. Μέσα σε αυτή την αυλή ξεκίνησε η αρχή του τέλους για τον 15χρονο Αλέξανδρο την ώρα που έπαιζε με δύο από τα αδέλφια του. Κατέρευσε μπροστά τους και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε λίγη ώρα αργότερα. Η τοπική κοινωνία στη Θεόπετρα είναι συγκλονισμένη. Οι κάτοικοι στα καφενεία του χωριού συζητούν προσπαθώντας να καταλάβουν τι συνέβη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού των τριών αγοριών και η σφαίρα καρφώθηκε στο δεξί κρόταφο του 15χρονου. Ω παραγμό συγγενών, φίλων και γειτόνων για τον άτυχο μαθητή τη Τρίτη Γυμνασίου, το χρονικό τη τραγωδία μαζί με τα βασανιστικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα απλώνουν ένα βαρύ πέπλο πόνου και θλίψη σε ολόκληρη την περιοχή. Το παιχνίδι για τα τρία αδέλφια με αεροβόλο την ώρα που έλειπαν οι γονείς τους από το σπίτι, αυτή τη φορά ολοκληρώθηκε με δάκρυα. Από ό,τι μάθαμε, τον πέτυχε εδώ πέρα η σφαίρα, εδώ, ακριβώς εδώ. Όλα έγιναν χθες το απόγευμα στο σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας. Τα τρία από τα 7 αδέλφια ηλικίας 17, 15 και 4 ετών ξεκίνησαν ένα επικίνδυνο παιχνίδι με αεροβόλο. Κάποια στιγμή, όπως περιγράφουν συγγενείς και συντοπίτες στο Live News, αυτό βρέθηκε στα χέρια του μικρότερου και εκπυρσοκρότησε στα χέρια του. Ο 15χρονος Αλέξανδρος τραυματίζεται, πέφτει στο έδαφος και οι φωνές των αδελφών του ξεσηκώνουν ολόκληρη την περιοχή. Το αεροβόλο πρέπει να ήταν γεμάτο, να ήταν οπλισμένο. Για να έριξε ένα τετράχρονο παιδί, γιατί δεν γίνεται. Όλα τα παιδιά ήταν εργατικά και τέτοια, εντάξει. Ήταν συναστροφικά. Αρχικά, λίγα δευτερόλεπτα μετά τον τραυματισμό του 15χρονου, τίποτα δεν δείχνει αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. Ο άτυχος Αλέξανδρος έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, αλλά διατηρεί τις αισθήσεις του. Ένας από τους θείους του, που ειδοποιείται και φτάνει στο σπίτι, περιγράφει στο Live News σκηνές που, όπως μας λέει, δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ από το μυαλό του. Όταν πήγα στο σπίτι, είδα το 15χρονο ανιψιό μου να έχει τραυματιστεί στον κρόταφο. Διατηρούσε τις αισθήσεις του και δεν ανησύχησα. Θεώρησα ότι τα τραύματα ήταν εξωτερικά. Το παιδί πήγε στο νοσοκομείο και μισή ώρα μετά μου τηλεφώνησε ο πατέρας του. Μου είπε ότι το παιδί πέθανε από καρδιακή ανακοπή. Την ώρα της τραγωδίας, ο ιερέας πατέρας της οικογένειας βρισκόταν στην εκκλησία για τον Εσπερινό. Ειδοποιήθηκε από συγχωριανούς του και αφού ολοκλήρωσε άρον-άρον τη λειτουργία, επέστρεψε στο σπίτι. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, όλη η οικογένεια είναι πολύ σωστή. Δεν έχουν δώσει κανένα δικαίωμα στο χωριό, είναι αγαπητοί στην κοινωνία εδώ της Θεόπετρας. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων. Οι γιατροί σκέφτονται να διακομιστεί στη Λάρισα, αλλά τα δυσάρεστα τους προλαβαίνουν. Ο ανήλικος αφήνει την τελευταία του πνοή και μια ολόκληρη περιοχή βυθίζεται στο πένθος. Το γνώρισα το παιδάκι, το γνώριζα. Δεν κάναμε παρέα, αλλά το γνώριζα. Ήταν πολύ καλό παιδί. Πήγαινε στο γυμνάσιο στην πόλη που πήγαινα και εγώ, στην Καλαμπάκα. Το αεροβόλο βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειας για χρόνια. Ο πατέρας του 15χρονου δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι αυτό θα γίνει αιτία για να χάσει ένα από τα παιδιά του. Το αεροβόλο είναι